Το Word χρησιμοποιεί την κατάσταση εισαγωγή σαν κύρια μορφή επεξεργασία. Αυτό σημαίνει ότι το υπάρχον κείμενο μετακινείται προ τα δεξιά όταν προστίθεται νέο κείμενο στο έγγραφο. Η εναλλακτική διαδικασία είναι να πληκτρολογήσουμε πάνω στο υπάρχον κείμενο αφού έχουμε ορίσει την κατάσταση αντικατάσταση από τη γραμμή κατάσταση. Αυτό είναι ένα διακόπτη εναλλαγή μεταξύ δύο καταστάσεων, που σημαίνει ότι κάθε φορά που το επιλέγουμε αλλάζει από τη μία κατάσταση στην άλλη. Με άλλα λόγια, αν κάνουμε κλικ σε αυτό, μια φορά θα αλλάξει σε κατάσταση αντικατάσταση και αν κάνουμε κλικ ξανά θα επανέλθει στην κατάσταση εισαγωγή. Όταν έχουμε επιλέξει όμω ένα κείμενο, αυτό αντικαθίσταται ανεξάρτητα από το αν είναι ενεργοποιημένη ή όχι η κατάσταση αντικατάσταση. Για να εμφανίσουμε στην γραμμή Κατάσταση αυτέ τι επιλογέ, όπω έχω κάνει εγώ αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να κάνουμε δεξί κλικ στη γραμμή Κατάσταση και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή αντικατάσταση εισαγωγή. Εγώ την έχω ενεργοποιήσει ήδη και γι' αυτό φαίνεται επιλεγμένη. Αν όμως την απενεργοποιήσω, δεν θα εμφανίζεται πλέον στη γραμμή κατάστασης. Θα την ενεργοποιήσω όμως ξανά για να δούμε μερικά παραδείγματα. Η προεπιλεγμένη κατάσταση είναι η κατάσταση εισαγωγής και το κουμπί εισαγωγή, όπως βλέπετε, εμφανίζεται κάτω στη γραμμή κατάστασης. Αν όμως κάνω κλικ σε αυτό, αμέσως αλλάζει σε κατάσταση αντικατάστασης. Θα κάνω κλικ ξανά για να το επαναφέρω στην κατάσταση εισαγωγή. Τώρα θα κάνω κλικ στην αρχή μια τυχαία λέξη μέσα στο έγγραφο. Παρατηρήστε ότι αν πληκτρολογήσω τη λέξη παράδειγμα, το κείμενο μετακινείται προς τα δεξιά και η λέξη στην οποία έκανα κλικ δεν αντικαταστάθηκε από τη λέξη παράδειγμα. Όπως βλέπετε, απλά μετακινήθηκε και αυτή προς τα δεξιά. Σε αυτό το σημείο θα επιλέξω τη λέξη παράδειγμα και θα πατήσω το πλήκτρο Delete για να τη διαγράψω. Τώρα θα κάνω κλικ στο κουμπί εισαγωγή στη γραμμή κατάστασης για να το αλλάξω σε κατάσταση αντικατάστασης. Τώρα θα σιγουρευτώ ότι ο κέρσορας βρίσκεται στο ίδιο σημείο με πριν και θα πληκτρολογήσω πάλι τη λέξη παράδειγμα. Παρατηρήστε τώρα ότι η προηγούμενη λέξη δεν μετακινείται προς τα δεξιά, αλλά αντικαθίσταται από τη λέξη παράδειγμα. Αυτή λοιπόν είναι η διαφορά τη κατάστασης εισαγωγής με την κατάσταση αντικατάσταση. Με την κατάσταση αντικατάσταση όμως θα πρέπει να προσέχουμε αρκετά και κατά τη γνώμη μου προϋποθέτει αρκετή εμπειρία με τη χρήση του Word. Οπότε προς το παρόν χρησιμοποιείτε την προεπιλεγμένη κατάσταση, η οποία είναι η εισαγωγή. Τώρα θα κάνω δεξί κλικ στη γραμμή κατάστασης και θα απενεργοποιήσω την επιλογή Αντικατάσταση Εισαγωγή. Ας δούμε τώρα και τον τρόπο αντικατάσταση του κειμένου επιλέγοντάς το με τον κέρσορα. Εάν έχουμε ήδη επιλέξει κείμενο στο έγγραφο, οτιδήποτε και να πληκτρολογήσουμε, αυτό θα αντικατασταθεί, ακόμα και αν πατήσουμε το πλήκτρο διαστήματος ή αλλιώς το spacebar. Επομένως θα πρέπει να είμαστε πάντοτε σίγουροι ότι δεν υπάρχει επιλεγμένο κείμενο πριν αρχίσουμε να εισάγουμε νέο. Εκτός και αν αυτό που έχουμε επιλέξει, όντω θέλουμε να αντικατασταθεί. Παρατηρήστε τώρα ότι αν επιλέξω μια τυχαία λέξη, και στη συνέχεια πληκτρολογήσω τη λέξη παράδειγμα. Αυτή αντικαθιστά την επιλεγμένη λέξη. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, μπορούμε να αντικαταστήσουμε και μια ολόκληρη σειρά, αλλά και μια ολόκληρη παράγραφο.